το πιο άνετο και διασκεδαστικό καλοκαίρι της ζωής σας. Ο Κρόνος καλά κρατήσει την επιρροή προς το ζώδιό σας, τη δύσκολη επιρροή εννοώ. Παρ' όλα αυτά, στο δεύτερο δεκαπενθήμερο, με την Αφροδίτη στο ζυγό, φαίνεται ότι, όπως και στο πρώτο, δεν είναι άσχημα τα πράγματα. Έχετε δυνατότητες και για κάποιες διακοπές και για να είστε λίγο πιο χαλαροί και γενικώς να προσέξετε κάποια πράγματα που θέλετε και στα θέματα των επαγγελματικών και σε ό,τι έχει να κάνει με τα υπόλοιπα. Μετά τις 28 Αυγούστου ξεκινάει τρέξιμο, ξεκινάει ένα πιο σύνθετο διάστημα. Θα είναι ο Άρης το ζώδιό σας, θα ενεργοποιήσει και τον Κρόνο. Μπορεί να υπάρχει και μια μεγαλύτερη αγωνία, ένταση, απογοήτευση από κάποια πράγματα. Σίγουρα δεν είναι ο Σεπτέμβρης όπως είναι ο Αύγουστος, γι' αυτό τον Αύγουστο διακοπές, τον Αύγουστο τα δύσκολα. Μην τα αφήνετε για το Σεπτέμβρη σε καμία περίπτωση. Πάμε να δούμε τους Παρθένους. Που η Αφροδίτη στο ζώδιό σας σας κάνει να λάμπετε, να γοητεύετε τους άλλους, να έχετε μια ευχέρεια στο να γνωρίζετε κόσμο, να φλερτάρετε περισσότερο και βέβαια να ενισχύετε όσοι έχετε ήδη μια σχέση, είστε παντρεμένοι, την ήδη υπάρχουσα σχέση σας. Μέχρι τις 15 Αυγούστου όλα είναι με το μέρος σας. Δεν υπάρχει κάτι δηλαδή αρνητικό, εκτός πια αν το οροσκόπιό σας μπορεί να είστε Παρθένος, αλλά είναι όλοι οι υπόλοιποι πλανήτες σε ζώδια παρορμητικά, όπως είναι ο Ζυγός ή ο Καρκίνος, εκεί έχετε μεγαλύτερη δυσκολία. Όμως για έναν αυθεντικό Παρθένο, ο Αύγουστος, το πρώτο δεκαπενθήμερο, είναι παράδεισος, αυτό να εκμεταλλευτείτε. Ο Σεπτέμβρης επίσης μια χαρά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ίσως με ένα μεγαλύτερο άγχος για τα επαγγελματικά. Πάμε να δούμε τους Ζυγούς, που μπορεί να μην είναι ξένιαστο το φετινό καλοκαίρι, έχει ένα τρέξιμο στα επαγγελματικά σε σχέση με το τι θα κάνετε παρακάτω. Όμως μετά τις 16 του μήνα μπαίνει και η Αφροδίτη στο ζώδιό σας, άρα λίγες διακοπές, έστω και ολιγοήμερες, δεν έχει σημασία αν δεν είναι αυτές οι διακοπές που κάνατε άλλα χρόνια, θα την έχετε την ευκαιρία να τις κάνετε και σε ό,τι έχει να κάνει με τα ερωτικά, να κάνετε κάποια ξεκαθαρίσματα, να κάνετε καινούριες νοημίες, γενικώς να ενισχύσετε λίγο περισσότερο τον ερωτικό τομέα. Πάμε να δούμε τους Σκορπιούς, που μέχρι τις 15 Αυγούστου τα πράγματα είναι χαλαρά, κυλάνε έτσι δηλαδή, και να ξεκουραστείτε μπορείτε και να διασκεδάσετε και γενικώς να περάσετε τέλεια, ακόμα και αν δουλεύετε και δεν έχετε την άδεια που μπορεί να είχατε άλλα χρόνια. Νομίζω μέχρι τις 15 Αυγούστου έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε σε όλους τους τομείς. Μην αφήσετε πολύ δύσκολα πράγματα μετά τις 28 Αυγούστου και μετά τις 16 γενικότερα, αλλά πιο πολύ μετά τις 28. Εκεί ο Άρης το Λέοντα θα σας τρέξει με υποχρεώσεις, με δυσκολίες, με διάφορα πράγματα που κάνει το Σεπτέμβρη λίγο πιο ζώρικο. Ειδικά μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου τα πράγματα έχουν ένταση. Πάμε να δούμε τους τοξότες, που μετά από τις δουλειές, τις έγνοιες, τα άγχη, τις αγωνίες, σας αξίζει ένας Αύγουστος πιο χαλαρός και ειδικά μετά τις 16 Αυγούστου υπάρχει έτσι και μια πιο έντονη ερωτική ατμόσφαιρα για το ζώδιό σας και εκεί μπορεί να κάνετε γνωριμίες ή φίλοι να σας γνωρίσουν κάποιο άτομο που πιθανώς να σας κάνει κλικ ερωτικά. Γενικά ο Αύγουστος είναι άνετος μήνας. Αν είστε μόνοι-μόνες, ποντάρετε πιο πολύ στο δεύτερο δεκαπενθήμερο για καινούργιες γνωριμίες και φλερτ. Αν είστε σε σχέση παντρεμένοι, το πρώτο δεκαπενθήμερο είναι πιο ουσιαστικό, πιο θετικό. Πάμε, και βέβαια ο Σεπτέμβρης είναι από κάθε άποψη πολύ δυνατός μήνας για σας. Πάμε να δούμε τους εγώκερους, που οι δουλειές, οι υποχρεώσεις, το τρέξιμο δεν τελειώνουν, αλλά από την άλλη πλευρά, μέχρι τις 15 Αυγούστου έχετε την ευκαιρία και να ταξιδέψετε και να κάνετε διακοπές και να γνωρίσετε ίσως και ένα άτομο που πιθανώς είναι από διαφορετικό κράτος, έχει άλλη κουλτούρα, έχει άλλες προσλαμβάνουσες και σε σχέση με εσάς τους ίδιους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το πρώτο δεκαπενθήμερο είναι αυτό που εκμεταλλεύεστε στο κομμάτι που αφορά τον έρωτα, τη δημιουργία, τα παιδιά, τα ταξίδια και γενικότερα στο να περάσετε καλά. Στο δεύτερο δεκαπενθήμερο νομίζω ότι πέφτει πιο πολύ η προσοχή σας στα θέματα εργασίας. Σεπτέμβρης πιο άνετος σε κάθε περίπτωση από ότι ο Αύγουστος. Πάμε να δούμε τους υβροχώους, που μέχρι τις 15 Αυγούστου για κάποιο λόγο ταλαιπωρείστε. Μπορεί να είναι οι συνθήκες στη δουλειά, μπορεί να είναι μια αγωνία για θέματα που αφορούν την εργασία. Προσέξτε λίγο περισσότερο και θέματα υγείας. Δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό, αλλά σίγουρα έχει μια, θα έλεγα, ανακατοσούρα ο Αύγουστος με τον Άρη στον καρκίνο. Σε αυτά τα δύο θέματα, ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητα της δουλειάς σας και σε ό,τι έχει να κάνει με φυσική κατάσταση και υγεία. Από εκεί και έπειτα, μετά τις 16 του μήνα, πιο άνετα και για ένα ταξίδι, για διακοπές ή γενικώς για να βελτιώσετε κάποια πράγματα που θέλετε σε ό,τι αφορά την προσωπική σας ζωή. Και πάμε να δούμε τους Ιχθύς, που το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου είναι ιδανικό για τις σχέσεις σας και για τα ερωτικά και για τις συνεργασίες και για τις φιλίες και γενικά
πραγματικά είναι ένα δεκαπενθήμερο από τα σπάνια των τελευταίων χρόνων, των τελευταίων καλοκαιριών, γιατί δεν υπήρχαν όλες αυτές οι συνθήκες οι ευνοϊκές για το δικό σας ζώδιο. Τώρα υπάρχουν. Το πρώτο δεκαπενθήμερο λοιπόν αξιοποιήστε το και στον ερωτικό τομέα και οπουδήποτε αλλού χρειάζεστε την εύνοια των άστρων. Στο δεύτερο δεκαπενθήμερο δεν χαλάει κάτι, απλά δεν έχει αυτήν την και ποιοτικά και γενικότερα δεν έχει αυτή την ευκολία που έχει το πρώτο δεκαπενθήμερο. Σεπτέμβρης δυνατός μήνας και στα επαγγελματικά και σε ό,τι έχει να κάνει και με θέματα που αφορούν τις προσωπικές σας σχέσεις. Αυτά λοιπόν.